ξεπεράσουμε τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και που έχουν δημιουργήσει τόσους πολλούς ανθρώπους να υποφέρουν μέσα στη φτώχεια και μέσα στην ανεργία. Με σύμπνοια και με βαθιά γνώση του παρελθόντος, αντλούμε δύναμη για να αντιμετωπίσουμε το παρόν και να χτίσουμε το μέλλον μας. Ευχαριστώ. Τι λέτε στην επόμενη γενιά στο μέλλον? Στην επόμενη γενιά ότι εμείς έχουμε την υποχρέωση αυτή τη στιγμή να χτίσουμε και να βάλουμε οριοθετήσεις για το πού θα πάει η χώρα μας. Έχουμε εμείς υποχρέωση στα παιδιά μας να καταλάβουμε ότι οι αποφάσεις που παίρνουμε σήμερα θα σηματοδοτήσουν την επόμενη γενιά. Να μας εμπιστευτούν. Όλοι μαζί θα μπορέσουμε να την ξαναχτίσουμε. Κύριε Αντωνοπούλου, όσον αφορά την αρχαία αύξηση της ημιαπασχόλησης, είναι μεγάλο το πρόβλημα, όπως και βγαίνει το πρόβλημα της ενεργείας, το πρόβλημα ανάμεσα στους νέους, η υποαπασχόληση, οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται και δεν αμείβονται. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά προβλήματα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε την ανεργία, όποια μορφή και να παίρνει, ξεχωριστά από την υπόλοιπη οικονομία. Αν λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε ρευστότητα και αν δεν μπορέσουμε να ξαναπούμε σε μια αναπτυξιακή τροχιά, τα προγράμματα και τα λίγα πράγματα που υπάρχουν σήμερα για τους ανέργους δεν αρκούν. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια συντονισμένη πολιτική να μπορέσει να μας βγάλει από αυτή την